Παρακολουθήστε σήμερα στο δελτίο ειδήσεων της Αλφα Τηλεόρασης έντονες αντιδράσεις για την αξιολόγηση των δημασίων υπαλλήλων. Έτοιμοι να απαντήσουν με σκληρές κινητοποιήσεις δηλώνουν οι συνδικαλιστές και οι εκπρόσωποι στη ΔΕΗ. Σε ισχύ έχει τεθεί το νέο πλαίσιο για την ασφάλιση των οχημάτων. Την πλήρη ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα ανέλαβε ο Κυριάκος Χαρακίδης. Συνεχίστηκαν οι εκδηλώσεις για τα ελευθέρια της Δράμας. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την Αλφα Τηλεόραση. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την οποία είχε δοθεί με εγκύκλιο από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την δημοσίευση των εκθέσεων επιμερισμού των ποσοστών της αξιολόγησης ανά κλίμακα βαθμολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων με βάση το νέο νόμο. Μέχρι τέλος εβδομάδας θα υπάρχει τελική εικόνα, λένε από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, για το αν αυτή η διαδικασία προχώρησε ή όχι. Δηλαδή, για το αν και πόσοι προϊστάμενοι των διαφόρων τομέων του δημοσίου τομέα έχουν συντάξει τις πρώτες εκθέσεις τους για τους υφισταμένους τους. Οι τελικές εκθέσεις θα πρέπει να εκδοθούν μέχρι και τις 29 Αυγούστου. Σε τοπικό επίπεδο, οι αντιδράσεις τόσο από την πλευρά των υπαλλήλων όσο όμως και από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι έντονες. Οι τελικές εκθέσεις σχετικά με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων θα πρέπει να εκδοθούν μέχρι τις 29 Αυγούστου. Με άλλα λόγια, έχει μόλις ξεκινήσει ένα καυτό δίμηνο για τους πάνω από 300.000 δημοσίους υπαλλήλους, τους οποίους αφορά η εν λόγω διαδικασία. Για ποιο λόγο όμως αντιδρούν οι δημόσιοι υπάλληλοι στην αξιολόγηση? Σύμφωνα με τον νόμο, το 25% των πολιτικών υπαλλήλων στο δημόσιο, δηλαδή όλων των δημοσίων υπαλλήλων πλην των ενστόλων, εκπαιδευτικών, γιατρών και νοσηλευτών για τους οποίους ισχύουν διαφορετικές διαδικασίες, θα πρέπει να λάβει βαθμό 9 έως 10. Το 60% 7 με 8 και το 15% θα λάβει βαθμό 1 έως 6. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις της ΑΔΕΔΗ αλλά και της Παντελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λόγω του φόβου τους ότι αυτή η αναξιοκρατική, όπως σημειώνουν, αξιολόγηση θα γίνει η πλατφόρμα πάνω στην οποία θα πατήσουν οι νέες απολύσεις και μειώσεις μισθών των δημοσίων υπαλλήλων. Κάτι τέτοιο έχει αποκλειστεί πάντως από τον ίδιο τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ έχει επισημανθεί πως το τελικό σύστημα αξιολόγησης θα ισχύσει στις αρχές του 2015. Νομίζω ότι γνωρίζουν όλοι ότι ο Δήμος της Δράμας και εγώ προσωπικά ως Δήμαρχος κάναμε τα αδύνατα δυνατά για να δηλώσουμε την αντίθεσή μας προς αυτήν την κατεύθυνση και μάλιστα οι ενέργειες οι οποίες έχουν γίνει έχουν προτυποποιηθεί από πλευράς της ηγεσίας των εργαζομένων και η ΠΟΕ ΟΤΑ, οπουδήποτε και αν βρίσκεται, επισκεπτόμενος ο πρόεδρος ο κ. Παραλατσόπουλος τους Δήμους και τα σωματεία, τους συλλόγους των δημοτικών υπαλλήλων, επιδεικνύει ακριβώς αυτήν την ενέργεια την οποία έχει κάνει ο Δήμαρχος Δράμας, προκειμένου να πιέσουν τους εκάστοτε δημάρχους να λάβουν την ίδια απόφαση και να δώσουν τον ίδιο αγώνα, προκειμένου επιτέλους οι Δήμοι να σταματήσουν να είναι στην πρώτη γραμμή των μειώσεων των αποδοχών, των περιορισμών όσον αφορά την απασχόληση, των διαθεσιμοτήτων και όλων αυτών τα οποία βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Δηλώνουμε ότι κερδίσαμε την πρώτη μάχη. Η πρώτη μάχη ήταν η μη έκδοση της πρώτης απόφασης επιμερισμού των ποσοστών για την αξιολόγηση και είναι κάτι για το οποίο πραγματικά εμείς ως Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Νομού Δράμας είμαστε υπερήφανοι, γιατί αυτό που έγινε στο νομό Δράμας είναι πραγματικά ένα φαινόμενο που προηγούμενο δεν έχει σε ολόκληρη τη χώρα. Δηλαδή οι δήμοι ενός νομού και κυρίως οι δήμαρχοι ενός νομού και οι πέντε να δηλώνουν με ξεχωριστό έγγραφο ο καθένας, τα οποία έγγραφα τα έχω μπροστά μου, τα κρατάω αυτή τη στιγμή, να δηλώνει ο καθένας ξεχωριστά ότι συμπαραστέκεται στους υπαλλήλους, στους δημοτικούς και ότι τέτοιου είδους αξιολόγηση που προσπαθούν να περάσουν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δεν πρόκειται να την εφαρμόσουν.
Είχαμε μία επικοινωνία και με τους 5 δημάρχους. Τους εκθέσαμε εμείς σαν σύλλογος τις απόψεις δικές μας και της ΠΟΕΟΤΑ ότι δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί η αξιολόγηση με υποχρεωτικά ποσοστά. Είχαμε μία πολύ καλή συνεργασία και αυτό που τονίζουμε και θέλουμε να πούμε και δημόσια και από το Δελτίο Τύπου αλλά και τηλεοπτικά είναι ότι πραγματικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους δημάρχους για την άμεση συμπαράσταση στο ζήτημα της αξιολόγησης. Η ανταπόκρισή τους ήταν η άμεση και το ζήτημα της αξιολόγησης όσον αφορά για τους 5 δήμους του νομού Δράμας σταμάτησε την προηγούμενη Δευτέρα 30 του μηνός. Έχουμε ακούσει και έχουμε πληροφορηθεί ότι και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης είδε τις αντιδράσεις που υπάρχουν από όλη την Ελλάδα για την άδικη αξιολόγηση που προσπαθεί να εφαρμόσει και ότι θα την παγώσει και θα την πάει προς τα πίσω. Οπότε αναμένουμε αυτές τις εξελίξεις και θα δούμε από εκεί πέρα και τις δικές μας περαιτέρω ενέργειες. Δεν είναι αξιολόγηση, είναι μια υποτιθέμενη αξιολόγηση. Όπως θα γνωρίζετε, υπάρχουν ποσοστώσεις. Μία ποσόστη λέει ότι 15% των υπαλλήλων είναι ακατάλληλοι και θα πρέπει να φύγουν. Δεν είναι κάτι σωστό, είναι αντισυνταγματικό, το έχουμε καταθέσει. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει μία αξιολόγηση, όμως μία αξιολόγηση η οποία εκ των προτέρων να προδιαγράφει τους στόχους για ποιο λόγο πρέπει να γίνει και αν αυτοί οι στόχοι θα έχουν να κάνουν σχέση με το να γίνει το δημόσιο καλύτερο προς την εξυπηρέτηση των πολιτών. Δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Όσον αφορά τώρα την αντίσταση που υπάρχει, υπάρχει μεγάλη αντίσταση γενικά από όλους τους υπαλλήλους πανελλαδικά και δύο από τους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μία οπισθοδρόμηση από την πλευρά του Υπουργού. Θεωρούμε ότι θα το πάρει πίσω γιατί είναι ένας νόμος έκτρωμα και πρέπει να πάρθει πίσω. Έτοιμοι να απαντήσουν με σκληρές κινητοποιήσεις δηλώνουν οι συνδικαλιστές και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στη ΔΕΗ εφόσον κατατεθεί το απόγευμα το νομοσχέδιο για την πόλη της Μικρής ΔΕΗ. Από τα μεσάνυχτα ξεκινούν οι κυλιόμενες 48 ώρες απεργίες με συγκεντρώσεις εργαζομένων στις μονάδες όλης της χώρας. Υπό την απειλή διακοπών ρεύματος αλλά και ενός blackout θα ζήσει τις επόμενες ημέρες η χώρα καθώς τα συνδικάτα της ΔΕΗ προχωρούν από τα μεσάνυχτα σε 48 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργίες αντιδρώντας στη σύσταση της Μικρής ΔΕΗ. Τόσο η ΔΕΗ όσο και η ΑΔΜΙΕ βρίσκονται σε ετοιμότητα για να αποτρέψουν ενδεχόμενο blackout και να περιορίσουν κατά το δυνατόν τις περικοπές ρεύματος λόγω έλλειψης φορτίων. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα να κατεβάζουν διακόπτες, αποτελεί σαμποτάζ για το του κράτους. Δεν επιτρέπεται να βυθιστεί η χώρα στο σκοτάδι, τονίζει η κυβέρνηση, ενώ κάποια στελέχη μιλούν ευθέως για επίταξη. Από την πλευρά τους, οι συνδικαλιστές εμφανίζονται αποφασισμένοι να θέσουν εκτός λειτουργίας κάθε μονάδα βάσης και ορυχείο της ΔΕΗ με τις δυνάμεις τους να επικεντρώνονται πρωτίστως σε αυτές που θα παραχωρηθούν στη Μικρή ΔΕΗ. Ουσιαστικά δηλαδή σπάει το 30% και δημιουργείται μια άλλη επιχείρηση μέσα στον όμιλο της ΔΕΗ με σκοπό να πουληθεί. Μέσα στο 30% αυτό περιλαμβάνονται τα καλύτερα ορυχεία, οι καλύτεροι ατμοελεκτρικοί σταθμοί, οι καλύτεροι σταθμοί, και το λέμε καλύτεροι σε βαθμό απόδοσης και χρόνων εγκατάστασης, σταθμών φυσικού αερίου και των υδροελεκτρικών φραγμάτων, που μέσα στα υδροελεκτρικά φράγματα περιλαμβάνεται και το συγκρότημα του Νέστου, δηλαδή το φράγμα του Θησαυρού και της Πλατανόβρησης. Επίσης παραχωρείται μέσω αυτής της διαδικασίας και παραχωρούνται 2 εκατομμύρια πελάτες της ΔΕΗ καταναλωτές και προφανώς εφόσον παραχωρεί τις καλύτερες παραγωγικές μονάδες θα παραχωρήσει και το καλύτερο πελατολόγιο. Αντιλαμβάνεται κανείς τι θέλω να πω. Άρα λοιπόν έχουμε επί της ουσίας γύρω στα 2.600 μεγαβάτ που πάνε στους ιδιώτες. Αν λοιπόν σε αυτά τα 2.600 ΜΒ προσθέσουμε και τα 5.700 τα οποία ήδη έχουν ιδιώτες με τους σταθμούς τους οποίους έχουν κατασκευάσει, μιλάμε ότι η Μικρή ΔΕΗ αυτή η οποία θέλουν να φτιάξουν μαζί με την υπάρχουσα παραγωγική, με τις υπάρχουσες παραγωγικές μονάδες των ιδιωτών, περνάμε σε έναν ιδιωτικό τομέα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος θα καταστρέψει ουσιαστικά τη ΔΕΗ όπως τη γνωρίσαμε, γιατί στη ΔΕΗ μένει ό,τι πιο αντιπαραγωγικό και πιο αναποτελεσματικό και κοστοβόρο υπάρχει σήμερα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά συνέπεια, εμπορευματοποιείται πλέον πλήρως η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, το ηλεκτρικό ρεύμα από κοινωνικό αγαθό γίνεται εμπόρευμα για κερδοφορία των ιδιωτών, οι οποίοι πιέζοντας την κυβέρνηση και υιοθετώντας η κυβέρνηση τις απόψεις τους, τους παραχωρεί έναντι πινακίου φακής αυτές τις παραγωγικές μονάδες.
Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ακόμα ότι απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας υπάρχει από το 2009, από το 1999 με το νόμο 2773 και έχουν γίνει παραγωγικές μονάδες από τους ιδιώτες. Άρα λοιπόν ανταγωνισμός υπάρχει στην παραγωγή, ανταγωνισμός υπάρχει με τους ιδιώτες, απλώς οι ιδιώτες δεν θέλουν να μπουν στην ανταγωνιστική αγορά, τα θέλουν όλα δικά τους για να δημιουργήσουν ένα ολιγοπόλιο και να παίξουν με τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Μέχρι τα τώρα, από το 2003 μέχρι το 2013, ενώ υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει απελευθερωμένη αγορά, οι τιμές στην οικιακή κατανάλωση ανέβηκαν κατά 105%, στη βιομηχανία και στο εμπορικό τιμολόγιο κατά 75%. Άρα λοιπόν τα καλά του ανταγωνισμού τα έχουμε ήδη γνωρίσει με μεγάλες, σχεδόν διπλάσιες τιμές στην ηλεκτρική ενέργεια, που με το σχέδιο το οποίο προωθεί η κυβέρνηση, αυτό το κατάπτυστο σχέδιο, αντιλαμβάνεστε ότι οι αυξήσεις στα τιμολόγια θα είναι πολύ μεγαλύτερες από εδώ και μετά, αν περάσουν αυτά τα σχέδια της κυβέρνησης, οι οποίες χαρίζει επί της ουσίας την πιο παραγωγική βιομηχανία της χώρας μας στους ιδιώτες καταναλωτές. Όπου έγινε αυτό στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο, είχαμε προβλήματα στις διασυνδέσεις, στα δίκτυα, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Εμείς απέναντι σε αυτή την πολιτική θα δώσουμε τη μάχη των απεργιακών κινητοποιήσεων. Εμείς δεν κατεβάζουμε διακόπτες, εμείς απεργούμε. Αν λοιπόν η κυβέρνηση θέλει να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην ομαλή ηλεκτροδότηση στην κατανάλωση, θα μπορέσει, να μπορεί κάλλιστα να βάλει τους ιδιώτες, οι οποίοι ενώ δεν δουλεύουν τις μονάδες τους, επιδοτούνται μέσω των πιστοποιητικών διαθεσιμότητας τα οποία έχουν με χρήματα οι οποίοι ανέρχονται πάνω από 120-130 εκατομμύρια το χρόνο για μονάδες οι οποίες έχουν κατασκευάσει αλλά δεν τις λειτουργούν. Ας λοιπόν λειτουργήσουν οι μονάδες αυτές των ιδιωτών κατά τις ημέρες των απεργιακών κινητοποιήσεων για να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα η χώρα και να μην μας λένε για τουρισμό και άλλα διάφορα φεδρά. Άρα λοιπόν το μπαλάκι εμείς το πετάμε στην κυβέρνηση, η οποία αν θέλει μπορεί να κρατήσει το σύστημα όρθιο, μπορεί να κρατήσει το σύστημα και να παρέχει τη ηλεκτρική ενέργεια παρά τις επαγγελματικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Λιμάκιο στελεχών του Κομμουνιστικού Κόμματος εδώ στο επίπεδο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης. Επισκεφτήκαμε το φράγμα του Θησαυρού. Εκεί και περιηγηθήκαμε στον χώρο και διαπιστώσαμε και από κοντά δηλαδή τον πλούτο τον οποίο πάει να ξεπουληθεί. Και βεβαίως και με την παρούσα κατάσταση ουσιαστικά βρίσκεται, λειτουργεί με ιδιωτικονομικά κριτήρια, θέλω να πω. Αλλά και παράλληλα κάναμε συνάντηση εκεί με τους εργαζόμενους. Καταθέσαμε τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, εκφράσαμε την αλληλεγγύη στον αγώνα τους στο γεγονός ότι δεν πρέπει να ξεπουληθεί και αυτό και συνολικότερα αυτό το κομμάτι το 30% που θέλει να ξεπουλήσει η κυβέρνηση μέσω της λεγόμενης μικρής ΔΕΗ. Παράλληλα κάναμε σαφές ότι όλες αυτές τις εξελίξεις δεν είναι κεραυνός σε νεθρία, έχουν να κάνουν με μια πορεία που ακολουθείται τα τελευταία 20-25 χρόνια, που έχει να κάνει με τις ελευθερίες από τη συνθήκη του Μάστριχ από το 1990, με την απελευθέρωση της ενέργειας που εδώ πέρα είναι ένας από τους βασικούς κανόνες λειτουργίας της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταδείξαμε ότι δυνάμεις όπως ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά δεν λένε την μισή αλήθεια, το γεγονός ότι δηλαδή η ιδιωτικοποίηση είναι ένα το κρατούμενο, αλλά εδώ πέρα έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ουσιαστικά επιβάλλει τέτοιες εξελίξεις. Και τους καλέσαμε πραγματικά να αντισταθούν σε κάθε τέτοιο ενδεχόμενο. Αυτό που κατά τη γνώμη μας και οι εργαζόμενοι στον χώρο της ΔΕΗ και συνολικότερα οι εργαζόμενοι, ο λαός μας, θα πρέπει και μέσα από αυτές τις εξελίξεις, κατά τη γνώμη μας, με βάση και τα προαπαιτούμενα που απαιτεί η Τρόικα, είναι να βγάλει ένα σαφές συμπέρασμα ότι δεν θα υπάρξει τελειωμό στα μέτρα. Τα μέτρα δεν είναι μόνο εισπρακτικά, είναι αυτά τα λεγόμενα διαρθρωτικά, είναι αναγκαία προκειμένου το κεφάλαιο να δημιουργήσει προϋποθέσεις για νέα κερδοφορία, για νέα μεγάλη κερδοφορία. Άρα κατά τη γνώμη μας ο λαός μας, το εργατικό, το λαϊκό κίνημα, εκεί πρέπει να στρέψει την προσοχή του και την πάλη του, την πάλη δηλαδή ενάντια στα μονοπόλια και στην εξουσία τους. Γι' αυτό εμείς απευθύνουμε κάλεσμα και με όλες μας τις δυνάμεις θα βρεθούμε στους αγώνες, στη προσπάθεια του λαού μας δηλαδή, και να ανακόψει
όλες αυτές τις επιλογές, αλλά και βεβαίως να δημιουργήσει προϋποθέσεις, και αυτό είναι το ζητούμενο, ουσιαστικών αλλαγών με αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με κοινωνικοποίηση, με ζητήματα δηλαδή που πραγματικά θα λύσουν τα προβλήματα του λαού. Γιατί υπάρχει πλούτος, αλλά αυτό από το πλούτο τον καρπώνονται λίγοι και δεν το καρπώνονται αυτοί που το παράγουν. Σε ισχύ έχει τεθεί το νέο πλαίσιο που διέπει την ασφάλιση των αυτοκινήτων σύμφωνα με διατάξεις που προβλέπονται σε πρόσφατα ψηφισμένο νόμο. Συγκεκριμένα τίθεται σε εφαρμογή από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες ο νόμος που θα προβλέπει ότι ο ασφαλισμένος θα πρέπει να καταβάλει το κόστος του ασφαλίστρου μέχρι τη λήξη του, χωρίς πλέον να έχει τη δυνατότητα αποπληρωμής του έως και 30 ημέρες μετά. Από την 1η Ιουλίου, ο ιδιοκτήτης του οχήματος πλέον έχει την υποχρέωση να πληρώσει το ασφάλιστρο από την πρώτη ημέρα της λήξης του προηγούμενου συμβολαίου. Ενώ σε διαφορετική περίπτωση το όχημα θεωρείται ανασφάλιστο, επισύροντας αυστηρότατες ποινές. Η έναντι τρίτον ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης του κυρίου ή κατόχου αυτοκινήτου για ατυχήματα από την κυκλοφορία του αρχίζει μόνον με την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου στον ασφαλιστή, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης. Η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να αντιτάξει τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης έναντι του ζημιοθέντος τρίτου μετά την πάροδο 16 ημερών από την επόμενη της ημερομηνία που ορίζεται με το ασφαλιστήριο, ό,τι λήγει η ισχύ της, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή ενημέρωση του λήπτη της ασφάλισης ή και του ασφαλισμένου. Με την έναρξη του μήνα Ιουλίου έχουμε πλέον την εφαρμογή από το σύνολο των ασφαλιστικών εταιριών της νομοθεσίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία ψηφίστηκε στις 2 Μαΐου του 2014, βάσει της οποίας νομοθεσίας πλέον καταργούνται τα ανανεωτήρια συμβόλαια και οφείλουν οι πελάτες να προπληρώνουν τις ασφάλειες στα ασφαλιστικά γραφεία και στις ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτό σημαίνει ότι με τη λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολέου δεν δίνεται πλέον το διάστημα που δινόταν στο παρελθόν, το 40 ή 45 ή και 50 ή και 2 μήνων ακόμα από τις ασφαλιστικές εταιρείες, όπου διατηρούσαν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια σε ισχύ και προσέρχονταν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων να παραλάβουν είτε από τα ασφαλιστικά γραφεία είτε από τις ασφαλιστικές εταιρείες τα συγκεκριμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Τώρα πρέπει υποχρεωτικά, προτού τη λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολέου, να προσέρχονται είτε στα ασφαλιστικά γραφεία είτε στις ασφαλιστικές εταιρείες και να παραλαμβάνουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιό τους, προπληρώνοντάς του, διαφορετικά θα μένουν ανασφάλιστοι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μεταθέσουν όλοι οι ασφαλισμένοι τις υποχρεώσεις τους 1 με 2 μήνες πιο μπροστά, ώστε σιγά σιγά να κάνουν τα κουμάντα τους, ώστε να έχουν πληρωμένα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Από εκεί και πέρα σημαίνει μεγάλες αλλαγές τόσο στις ασφαλιστικές εταιρείες αλλά όσο και στα ασφαλιστικά γραφεία, διότι από πλευράς δικιάς μας υπάρχουν σοβαρή αύξηση στα λειτουργικά έξοδα λόγω του γεγονότος της πιστής εφαρμογής της νομοθεσίας της Τραπέζης της Ελλάδος, τόσο όσον αφορά την διαδικασία προείσπραξης των ασφαλιστηρίων συμβολέων, αλλά όσο και την υπόλοιπη γραφειοκρατία βάσει των καινούριων άρθρων στα οποία έχουμε ενταχθεί όλοι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβούντες. Από εκεί και πέρα το δυστύχημα είναι ότι κάποιος ο οποίος τυχάνει να απουσιάζει ή να λείπει ή να είναι άρρωστος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προσέρθει σε κάποιο ασφαλιστικό γραφείο και να παραλάβει το συμβόλαιο για 1 ή 2 εβδομάδες, όχι γιατί δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, αλλά γιατί του συνέβη κάτι, σε αυτή την περίπτωση θα μένει ανασφάλιστος εάν το ίδιο το ασφαλιστικό γραφείο δεν προπληρώσει το ίδιο με δικά του χρήματα το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι αδύνατο ασφαλιστικά γραφεία να προχωρήσουν σε τέτοιες κινήσεις, γιατί είναι σίγουρο ότι θα χαθούν κάποια χρήματα από ασφαλιστικά γραφεία, διότι δεν είναι σίγουρο ότι όλοι αυτοί οι ασφαλισμένοι θα προσέρθουν να παραλάβουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Σχετικά τώρα με τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τα ανασφάλιστα οχήματα. Οι διοικητικές είναι αφαίρεση πινακίδων διπλώματος και άδειας κυκλοφορίας για 10 ημέρες. Αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για 2 χρόνια σε περίπτωση ατυχήματος ή για 3 χρόνια σε περίπτωση υποτροπής. Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του επικουρικού κεφαλαίου με πράξη της αστυνομικής αρχής 500 ευρώ για τα επιβατικά και 250 ευρώ για τα δίκυκλα. Ενώ οι ποινικές είναι φυλάκιση από 2 μήνες μέχρι 1 χρόνο και χρηματική ποινή μέχρι 3.000 ευρώ σε περίπτωση εμπλοκή σε ατύχημα. 3 εκατομμύρια καταστήματα και μικρές επιχειρήσεις σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ θα λάβουν τα ενημερωτικά φυλάδια και κάρτες με τις μεταβαλλόμενες εικόνες που παρουσιάζει το νέο χαρτονόμισμα των 10 ευρώ, το οποίο θα τεθεί σε κυκλοφορία στις 23 Σεπτεμβρίου του 2014, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Τα πρώτα χαρτονομίσματα του νέου των 10 ευρώ αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους στις 23 Σεπτεμβρίου. Από τώρα όμως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ξεκινήσει την ενημέρωση προς επιχειρήσεις έτσι ώστε να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν για να μην βρεθούν προεκπλήξεων. Με ένα ενημερωτικό φυλάδιο που περιλαμβάνει αρκετές μεταβαλλόμενες εικόνες, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσπαθεί να κάνει τις επιχειρήσεις φιλικές προς το νέο τραπεζογραμμάτιο και ταυτόχρονα να τις ενημερώσει για τους τρόπους αποφυγής πλαστών χαρτονομισμάτων. Σημαντικό σημείο της ενημέρωσης καταλαμβάνει η ανάγκη τα μηχανήματα ανίχνευσης που έχουν όλες οι επιχειρήσεις να είναι συμβατά με το νέο χαρτονόμισμα. Συγκεκριμένα, το ενημερωτικό φυλάδιο παροτρύνει τα καταστήματα και τις μικρές επιχειρήσεις να διασφαλίσουν ότι τα μηχανήματα επεξεργασίας χαρτονομισμάτων και οι συσκευές εξακρίβωσης της γνησιότητας των χαρτονομισμάτων που διαθέτουν έχουν προσαρμοστεί ώστε να δέχονται το νέο χαρτονόμισμα των 10 ευρώ. Το φυλάδιο υπενθυμίζει στους φορείς που κατ' επάγγελμα διαχειρίζονται μετρητά τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν για την προσαρμογή του εξοπλισμού τους ώστε να δέχεται το νέο χαρτονόμισμα. Τους επιθυμίζει επίσης ότι η γνησιότητα των χαρτονομισμάτων επαληθεύεται εύκολα και χωρίς τη χρήση ειδικού εξοπλισμού με τη μέθοδο των τριών ελέγχων: έλεγχος της αφής, οπτικός έλεγχος και την εξέταση υπογωνία. Η διανομή του ενημερωτικού φυλαδίου στις επιχειρήσεις ήδη έχει ξεκινήσει. Ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία των βάσεων θα υπάρχει στις επόμενες ημέρες μετά την ανακοίνωση των στατιστικών στοιχείων από το Υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείονται εκπλήξεις με μικρή άνοδο σε ορισμένες περιφερειακές σχολές. Χθες Τρίτη έληξε η αγωνία των υποψηφίων για την απόδοσή τους στις πανελλήνες εξετάσεις. Από σήμερα ξεκινά ένας άλλος αγώνας για την αξιοποίηση των βαθμολογιών στα μαθήματα που διαγωνίστηκαν οι υποψήφοι. Ο υποψήφιος επιβάλλεται από εδώ και πέρα να λειτουργήσει υπεύθυνα και συνετά απέναντι στις δυσκολίες που θα έχει επαφή του με το μηχανογραφικό δελτίο, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις από τις βαθμολογικές τους επιδόσεις, οι βάσεις αγωγής στα ΑΕ και ΤΕΗ θα είναι διαφορετικών και πολλαπλών ταχυτήτων, επιφυλάσσοντας αρκετές εκπλήξεις. Βέβαια, η πρόγνωση των βάσεων πριν τις 14 Ιουλίου, οπότε και κλειδώνει το μηχανογραφικό δελτίο, είναι πάντοτε δύσκολη και επισφαλής. Ωστόσο, με βάση τα δεδομένα που έχουμε, μπορούμε να κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση. Ας πούμε για τις σχολές του πρώτου πεδίου, παρόλο που γενικά ο μαθητής χειρίστηκε ευκολότερα θέματα, αυτό που τελικά καθορίζει το ύψος των βάσεων είναι η νεοελληνική γλώσσα και η λογοτεχνία κατεύθυνσης, όπου παρατηρούμε αρκετά υψηλές επιδόσεις. Παράλληλα, μπορούμε να λάβουμε υπόψη και έναν δεύτερο παράγοντα που αφορά τη μείωση των σχολών στο πρώτο πεδίο. Ξέρουμε ότι μειώθηκαν κατά 125 τμήματα και των εισακτέων κατά 465 θέσεις. Εδώ μάλιστα να θυμίσουμε και ότι το 2013 είχαμε και 1886 θέσεις λιγότερες. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, εκτιμώ ότι οι υψηλόβαθμες σχολές όπως οι νομικές και οι σχολές ψυχολογίας, αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας Θεσσαλονίκης, τόσο στα κεντρικά πανεπιστήμια όσο και στα περιφερειακά τμήματα της χώρας, θα κοιμαθούν στα περσινά περίπου επίπεδα. Στις σχολές αντίθετα μεσαίας ζήτησης μπορεί να υπάρχει και μία μικρή άνοδος. Τώρα, για τις σχολές του δεύτερου και τέταρτου πεδίου, εκτιμώ ότι θα υπάρξει μικρή άνοδος, κυρίως στις υψηλόβαθμες σχολές, όπως τα πολυτεχνικά τμήματα και οι φυσικομαθηματικές σχολές, λόγω των χειρότερων αποδόσεων των μαθητών στα μαθηματικά και τη φυσική, που είναι μάλιστα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στις μεσαίας κατηγορίας σχολές, όπου η τρίτεκνη και η πολύτεκνη φαίνεται ότι θα δηλώσουν αυτές τις σχολές ως πρώτη προτίμηση, άρα λοιπόν θα επηρεάσουν την άνοδο των βάσεων. Τώρα, για τις σχολές του τρίτου πεδίου, εκτιμώ ότι οι χαμηλές επιδόσεις των μαθητών στη χημεία και στη βιολογία, που είναι μαθήματα επίσης αυξημένης βαρύτητας, θα συμβάλλουν στην οριακή υποχώρηση των βάσεων στις ιατρικές, φαρμακευτικές και κτηνιατρικές σχολές, αλλά και στις σχολές μεσαίας κατηγορίας όπως οι σχολές φυσικοθεραπείας, μυευτικής και άλλες. Τώρα, για το πέμπτο πεδίο, τέλος, παρόλο που έχουμε καλύτερες επιδόσεις στο μάθημα αρχές οικονομικής θεωρίας, φαίνεται ότι θα πέσουν οριακά οι βάσεις, γιατί τις θέσεις φέτος διεκδικούν σαφώς οι λιγότεροι υποψήφοι. Έτσι, στα τμήματα οικονομικών επιστημών, χρηματοοικονομικών, λογιστικής, οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, οι υποψήφοι θα χρειαστούν λιγότερα μόρια. Βέβαια, ασφαλέστερες εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε εφόσον ανακοινωθούν τα στατιστικά των βαθμολογικών επιδόσεων, ακόμα δεν ανακοινώθηκαν, αλλά και όταν κατατεθούν τα μηχανογραφικά δελτία
στις 14 Ιουλίου. Τώρα, πέρα από την λογική των αυξομοιώσεων των βάσεων, ο μαθητής πρέπει πρωτίστως να στοχεύσει στην σωστή συμπλήρωση του μοχνογραφικού δελτίου, χωρίς να λάβει υπόψη του το πόσο έγραψε κλπ. Καθώς συνδέεται άρρηκτα με την μελλοντική του σταδιοδρομία και την επαγγελματική του ταυτότητα. Έτσι, η βασική φιλοσοφία με την οποία πρέπει και επιβάλλεται να λειτουργήσει μέχρι τις 14 Ιουλίου, που είναι το όριο των μοχνογραφικών δελτίων, πρέπει να εντρυφήσει στις σχολές της επιλογής του έξυπνα, συνετά και σοβαρά, με σκοπό να τις γνωρίσει σε βάθος. Έτσι λοιπόν μπορώ να δώσουμε μερικές συμβουλές το πώς θα χειριστεί ο μαθητής, ο υποψήφιος τέλος πάντων, το μηχανογραφικό του δελτίο. Μία πρώτη συμβουλή που θα δίναμε εμείς ως καθηγητές του χώρου είναι ότι ο μαθητής πρέπει να ερευνήσει αυτό που λέμε το λεγόμενο χάρτη σχολών. Μάλιστα φέτος είναι τροποποιημένος με βάση το σχέδιο Αθηνά, με μεγάλα εισαγωγικά και διαφοροποιημένα ονόματα σχολών που μπορούν να μπερδέψουν τον υποψήφιο. Η διαδικασία αυτή μπορεί να φαίνεται χρονοβόρα και απαιτητική, αλλά τελικά θα ωφελήσει τον μαθητή. Να μην αρκείται στη γνώμη των άλλων, ούτε να αναλώνεται σε εύπεπτες τροφές από ειδικούς, αλλά να αναζητεί πληροφορίες από οπουδήποτε και μέσα από το διαδίκτυο, αλλά και από τη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίες όμως να είναι ορθές, έγκυρες και μη πολυκερισμένες. Το πιο ουσιαστικό που πρέπει να κάνει είναι να ανατρέξει στις ιστοσελίδες των σχολών που τον ενδιαφέρουν άμεσα και να μελετήσει το προπτυχιακό τους πρόγραμμα με σκοπό να εξετάσει τι μαθήματα θα παρακολουθήσει. Έτσι θα έρθει σε άμεση επαφή με τις κλήσεις, τα ενδιαφέροντά του. Στη συνέχεια θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά με τις μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές της κάθε σχολής ξεχωριστά, έχοντας πλήρη ευθύνη και συνείδηση ότι σε 4-6 χρόνια θα διεκδικήσει μια θέση στην αγορά εργασίας. Οι προβλέψεις του λοιπόν θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο εύστοχες και να αυξάνουν τις πιθανότητες μιας μελλοντικής επαγγελματικής αποκατάστασης. Η επόμενη κίνηση είναι να καταγράψει τα τμήματα που επέλεξε και από τα δύο επιστημονικά πεδία σε ένα πρόχειρο χαρτί, χωρίς να τον απασχολεί φυσικά η σειρά προτίμησης. Οι σχολές που θα καταγράψει πρέπει να βασίζονται σε αυστηρά προσωπικά κριτήρια με βάση τις κλήσεις, τις δεξιότητες και τις επαγγελματικές του αξίες. Τώρα, σε ένα τρίτο στάδιο, ο υποψήφιος πρέπει να κάνει σωστή ιεράρχηση των καταγεγραμμένων σχολών, επιλέγοντας πρώτα το τμήμα που συμβαδίζει σε πιο απόλυτο βαθμό σε σχέση με τις προτιμήσεις του και σε επαγγελματικές του διεξόδους και να λάβει βέβαια υπόψη και τα μόρια της εισαγωγής. Το σκεπτικό με το οποίο πρέπει να δουλέψει ο μαθητής είναι περίπου εξής, έτσι να ενημερώσουμε. Εάν είχα στη διάθεσή μου 20.000 μόρια, ποια από τις σχολές που έχω καταγράψει θα επέλεγα? Η απάντηση που θα δώσει θα είναι και η πρώτη του επιλογή. Στη συνέχεια υποθέτει ότι η σχολή που δήλωσε πρώτη δεν υπάρχει. Επαναλαμβάνει την ερώτηση, εάν είχα στη διάθεσή μου 20.000 μόρια, ποια από τις σχολές που έχω καταγράψει θα επέλεγα? Η απάντησή του θα είναι η δεύτερη επιλογή. Με τον τρόπο αυτό, ο συνετός και έξω μαθητής συνεχίζει και καταγράφει τις επιλογές του μία-μία, μέχρι που σιγά-σιγά οριοθετεί τη σειρά των μαθημάτων που θα έχει επιλέξει σύμφωνα με τις σχολές προτίμησης. Αυτά είχα να σας πω ως συμβουλές για τα μηχανογραφικά δελτία. Εύχομαι σε όλους τους μαθητές καλή επιτυχία, καλή σταδιοδρομία και όλα να τους πάνε καλά. Την ευθύνη για το αποτέλεσμα των εκλογών του Μαΐου ανέλαβε πλήρως ο απερχόμενος Δήμαρχος Δράμας Κυριάκος Χαρακίδης κατά την απολογιστική συγκέντρωση των μελών της παράταξης Πόλη και Ζωή, που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο εργατικό κέντρο της Δράμας. Σύμφωνα με το μέλος της παράταξης, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, η Πόλη και Ζωή θα συνεχίσει τη δυναμική της παρουσία στα δημοτικά δρόμενα της Δράμας. Χθες, 1η Ιουλίου, 7 η ώρα, στο εργατικό κέντρο, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση των υποψηφίων και των μελών της παράταξης Πόλη και Ζωή. Και αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Όντως έγινε αυτή η συγκέντρωση. Μίλησε ο Δήμαρχος, παρέθεσε τα αίτια της αποτυχίας του εκλογικού αποτελέσματος των τελευταίων εκλογών και μετά λάβανε τον λόγο όσοι θέλανε και μιλήσανε επί του θέματος της συνεδρίασης. Αυτό που έφταιγε. Αυτό που έφταιγε δεν ήταν μόνο ένα, ήταν πολλά. Κάναμε πολλά λάθη. Όντως το αποτέλεσμα των εκλογών, αυτό που είπα και ο ίδιος, ήταν μια απαταγώδης αποτυχία. Ήταν ένα πολιτικό βατερλό για την παράταξή μας. Οι λόγοι αποτυχίας ήταν πολλοί. Αν τους αθροίσουμε και τους τοποθετήσουμε τον έναν δίπλα στον άλλον, μας οδηγούν στην αποτυχία. Διότι
επρόκειτο περί αποτυχίας, περί ήττας δηλαδή. Το άσχημο για μένα είναι ότι είχαμε μια νίκη στα χέρια μας και την χάσαμε αυτή τη νίκη μέσα από τα χέρια μας με τραγικά λάθη τα οποία συνέβησαν κατά την προεκλογική περίοδο. Ευθύνη από την Εκλογική Επιτροπή, που ήταν η Εκλογική Επιτροπή συγκεκριμένα άτομα της παράταξής μας αντιδήμαρχη και με επικεφαλής τον Δήμαρχο, μίλησε μόνο ο Δήμαρχος και ανέλαβε και την πολιτική ευθύνη του εκλογικού αποτελέσματος. Τώρα, λεπτομέρειες, ποιες ήταν οι αιτίες, ποια ήταν τα λάθη, αυτά υπόθηκαν εκεί και δεν μπορούμε να τα πούμε παραπέρα. Να τα μεταβιβάσουμε δηλαδή προς τα έξω. Αυτά αφορούσαν την παράταξή μας. Και θα υπάρχει και συνέχεια σε αυτή την παράταξη, ούτε παραιτήσεις γίνανε, γιατί βγόταν και αυτά, και διάφορα ότι θα παραιτηθούν και τα λοιπά και διαδοχές. Εμείς αποτιμήσαμε μόνο το εκλογικό αποτέλεσμα και η παράταξη Πόλη και Ζωή συνεχίζει την πορεία της. Υπήρξαν και στιγμές έντασης. Μπορεί και να υπήρξαν. Μετά από μια τέτοια ήττα, μετά από μια τέτοια φοβερή ήττα, θα υπάρχουν και στιγμές έντασης. Έπρεπε να γίνει όμως αυτή η συγκέντρωση για να εκτονωθούμε κιόλας, για να μην τα συζητάμε αυτά στα καφενεία και δεξιά και αριστερά, αλλά να τα συζητήσουμε στα όργανα της παράταξης. Και έτσι όπως και έγινε. Την άποψη ότι θα πρέπει οι εκδηλώσεις για τα ελευθέρια της πόλης να αναβαθμιστούν, εξέφρασε η Δημοτική Παράταξη Project Drama 2020. Υπογραμμίζοντας πως θα πρέπει να δοθεί μια εντελώς διαφορετική εικόνα για την μεγάλη αυτή γιορτή της πόλης. Εμείς βγάλαμε ένα δελτίο τύπου, το οποίο κυρίως αποτελεί μια καταγραφή της αγωνίας μας, ακριβώς για να δούμε ότι τα ελευθέρια είναι μια γιορτή μνήμης και πρέπει να υπάρχει ακριβώς επίρρωση αυτής της μνήμης. Επίσης, τα ελευθέρια είναι μια γιορτή που έχει να κάνει με το νόημα της λέξης ελευθερία και κυρίως το όνομα της λέξης ελευθερία για τους νέους ανθρώπους. Σε αυτά τα δύο λοιπόν πλαίσια κινούμενοι, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μια αναμόρφωση των εορτών, του θεσμού, να υπάρξει μια οργανωτική επιτροπή η οποία θα βοηθήσει ακριβώς, μια ειδικευμένη οργανωτική επιτροπή που θα βοηθήσει ακριβώς στο να υπάρξει στο στόχο αυτό που θέσαμε πριν. Και πιστεύουμε ότι αυτό και με τη δική μας συμβολή θα μπορέσουμε να καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις ώστε να γίνει την επόμενη χρονιά κιόλας. Συνεχίστηκε σήμερα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας το workshop σχετικά με την ανάδειξη και την αξιοποίηση του ιστορικού κέντρου της πόλης της Δράμας. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα εργαστήριο καταγραφής και παρουσίασης των πληροφοριών του ιστορικού κέντρου της πόλης για την ανάδειξη και την αξιοποίησή του. Δεν γνωμοδότησες η άποψή σου είναι δεδομένη. Θέλουμε ή αν υπήρχε μια τριετία, μια τετραετία, για να πούμε ότι έχουμε ΦΕΚ. Ας πούμε ότι έχουμε τόσο. Έχουμε ήδη ένα εγκεκριμένο σχέδιο για το ιστορικό κέντρο. Ποια είναι η σειρά που πρέπει να ακολουθήσουμε? Ακούσαμε για επιτροπές διεπιστημονικές, για τις οποίες ούτε εγώ διαφωνώ. Πρέπει να κάνουμε κουβέντα για το ιστορικό κέντρο. Πόσο πίσω πρέπει να πάμε? Να αναθεωρήσουμε τα όρια του ιστορικού κέντρου? Μισό. Γιατί έχει σημασία αυτό που ρωτώ. Αυτό που έχουμε σαν όριο ιστορικού κέντρου, να το εντάξουμε μέσα στο νέο γενικό πολεοδομικό και να πούμε ότι το διευρύνουμε. Γιατί ο κ. Καπατζόπουλος προηγουμένως μίλησε για προδιαγραφές. Εμείς μιλήσαμε για συγκεκριμένη σειρά μελετών. Έχουμε στο μυαλό μας άλλες 10 διαδικαστικές μελέτες που πρέπει να γίνουν, γιατί μιλούσαμε προσφάτως για μια παρέμβαση 19η Μαΐου και σε όλους τους καθέτους δρόμους από την Αγία Βαρβάρα μέχρι το Δημοτικό Κήπο. Γι' αυτό λέω αρχές και συγχύζομαι. Η σειρά που πρέπει να ακολουθήσουμε, να ξεκινήσουμε πολύ πίσω, γυρνώντας σε αυτό που είπαμε στην αρχή, τι είναι η ιστορικότητα της περιοχής για την οποία συζητάμε, ενημέρωση, διαβούλευση. Διαβούλευση για ποιο πράγμα? Για να ορίσουμε όντως τα όρια, για να αποτελέσουν τα όρια που θα προτείνουν ως Επιστημονική Επιτροπή στους μελετητές του Γενικού Πολεοδομικού για να μιλήσουμε για αναθεώρηση της πολεοδομικής μελέτης του Ιστορικού Κέντρου, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε μετά για τα κριτήρια και τις προδιαγραφές της ΙΚ. Θέλω να πω ότι σαν Αυτοδιοίκηση Πολιτών ήρθαμε να καταθέσουμε την πρότασή μας. Θεωρούμε ότι η ανάδειξη του ιστορικού κέντρου έχει να κάνει σχέση με τον κόσμο, το πώς λειτουργεί ο κόσμος μέσα στο ιστορικό κέντρο. Δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε μια μουσιοποίηση του ιστορικού κέντρου, αλλά θα πρέπει να είναι κάτι πολύ λειτουργικό. Θα πρέπει ό,τι κτίρια υπάρχουν να είναι κτίρια τα οποία να είναι βιώσιμα, και βιώσιμα μπορεί να είναι τα κτίρια αν δοθούν χρήσεις προς τον κόσμο, ως προς μια ήπια μορφή ανάπτυξης προς την περιοχή, να ζει και να λειτουργεί ο κόσμος μέσα σε αυτά, και μετά μπορεί να έρθει και η τουριστική ανάπτυξη έτσι όπως θέλουν να τη δουν μερικοί. Συναυλία θα πραγματοποιηθεί αύριο 5η στο θεατράκι της Αγίας Βαρβάρας με τίτλο «Μία βόλτα στην Ελλάδα» από το καλλιτεχνικό τμήμα της Ένωσης Κυριών Δράμας. Φέτος η Ένωση Κυριών Δράμας έχει την τιμή και τη χαρά να παρουσιάσει στο κοινό της Δράμας
την χοροδία της, αλλά με μια πολύ ωραία παρουσίαση, την οποία βεβαίως θα σας την αναλύσει ο καλλιτεχνικός μας διευθυντής, ο κύριος Λευθέρης Καλλινικίδης. Εγώ εκείνο που θέλω να πω, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Διοικητικό Συμβούλιο που συμμετέχει όλο το Διοικητικό Συμβούλιο στην χοροδία, στα υπέροχα μέλη και βεβαίως στους ανθρώπους που συνέβαλαν στο να καταφέρουμε να πραγματοποιήσουμε το όνειρο, πραγματικά ήταν όνειρο πολλών χρόνων. Αυτό βέβαια το οφείλουμε πρώτα απ' όλα στον καλλιτεχνικό μας διευθυντή, στον Λευθέρη του Καλλινικίδη, ο οποίος αφιλοκερδώς έχει αναλάβει αυτή την προσπάθεια της Ένωσης, και ό,τι έχει σχέση με το στήσιμο της αυριανής ημέρας, της συναυλίας δηλαδή που θα δώσουμε, θέλω να ευχαριστήσω τη Σαββατούλα την Παγκάλου για την αφήγηση και την παρουσίαση που θα κάνει, και βεβαίως θα μας βοηθήσει και στο στήσιμο των σκηνικών. Επίσης, τον κύριο Νίκο, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης δύο υπέροχων μαγαζιών στην Δράμα, το Ανόη δηλαδή και το Κατόη, ο οποίος έχει αναλάβει να μας εφοδιάσει με καθίσματα, με τραπέζια, με τα διακοσμητικά που θα χρειαστούμε. Τον Χρήστο Μιχαηλίδη, ο οποίος έχει μια υπέροχη κάβα και θα μας προσφέρει το κρασί, και στη συνέχεια εμείς θα το προσφέρουμε σε όλους που θα μας τιμήσουν αύριο βράδυ. Και φυσικά τον Θωμά τον δασκάλου και τον Γεμενετζή τον Δημήτρη, συνεργάτες του Δήμου, οι οποίοι πραγματικά μας συμπαραστάθηκαν με το καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου να υλοποιήσουμε την αυριανή, όπως είπα, εκδήλωση. Δεν ήταν εύκολο να αναλάβει κανείς ένα τέτοιο έργο σε έναν φορέα που το όνομά του είναι πάρα πολύ βαρύ. Διότι ακριβώς για αυτόν τον λόγο θα έπρεπε και το αποτέλεσμα της σύστασης μιας χοροδίας να είναι εξίσου αποτελεσματικό, ώστε να είναι αντάξιο της μεγάλης ιστορίας της Ένωσης Κυριών Δράμας. Ωστόσο, με την επιμονή και την υπομονή, την δουλειά όλων των μελών της χοροδίας, που για μένα αποτέλεσε τιμή η συνεργασία όλων αυτών των ανθρώπων, όλο αυτό το διάστημα που φτιάξαμε την χοροδία και δουλέψαμε μαζί, αποτελεί πραγματικά για μένα τιμή. Όπως σαφώς αποτελεί και για μένα τιμή η συνεργασία μου με την Ένωση Κυριών και με την Πρόεδρο της Ένωσης Κυριών, την κυρία Τσιαμούρα. Όλο αυτό το αποτέλεσμα λοιπόν της δουλειάς θα έχουν την ευκαιρία όλοι οι Δραμηνοί να το δουν αύριο στο Θεατράκι της Αγίας Βαρβάρας στις 8.30 ώρα το βράδυ, όπου θα παρουσιάσουμε μια εξαιρετική συναυλία. Θα είναι δωρεάν η είσοδος και θα παρουσιαστούν τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό και ο τίτλος της συναυλίας είναι «Μία βόλτα στην Ελλάδα». Κάναμε μία προσπάθεια ώστε να παρουσιάσουμε τραγούδια λαϊκά, τραγούδια έντεχνα λαϊκά, αλλά και τραγούδια που έρχονται από την παλιά Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, από άλλα διαμερίσματα της Ελλάδος και βεβαίως παραδοσιακά τραγούδια. Ας μην φανταστεί κανείς ότι θα δει μία στημένη χοροδία η οποία απλά θα συνοδεύεται από μουσική και θα λέει τραγούδια. Αντιθέτως, στήθηκε ένα πάρα πολύ όμορφο σκηνικό με διάφορα χρώματα, κάτι διαφορετικό, το οποίο πραγματικά θα μας ταξιδέψει. Γι' αυτό και σε αυτό το μουσικό ταξίδι καλούμε τους πάντες να έρθουν να ταξιδέψουν αύριο στο Θεατράκι στις 8.30 ώρα το βράδυ μαζί μας. Πραγματικά νομίζω ότι θα μείνουν ενθουσιασμένοι όσοι δουν το αποτέλεσμα της συναυλίας, και πραγματικά θα μας μείνει για το καλοκαίρι μία ξέχαστη, όμορφη εμπειρία. Με ποντιακούς χορούς και τραγούδια από τον Ποντιακό Σύλλογο Μαυροβάτου το ΚΑΡΣ και από τον Σύλλογο Διποτάμων Δράμας, συνεχίστηκαν χθες το απόγευμα στο Θεατράκι Σοκράτης Δημητριάδης στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας οι εκδηλώσεις για τα ελευθέρια της Δράμας. 1η Ιουλίου 2014, μετά από κάλεσμα του Δήμου Δράμας και της ΔΕΚΠΟΤΑ, βρισκόμαστε εδώ να τιμήσουμε και να γιορτάσουμε τα ελευθέρια της Δράμας. 101 χρόνια ελευθέρια γιορτάζει η Δράμα. Ο σύλλογός μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο και τη ΔΕΚΠΟΤΑ για την πρόσκληση. Ο σύλλογός μας θα παρουσιάσει κάποια δρόμενα.
μουσικοχορευτική παράσταση και ένα τραγουδάκι που έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία για τα Ελευθέρια, Ειρήνη του Παυλίδη. Το θεατράκι ακυρώθηκε λόγω κάποιων υποχρεώσεων ασθενείας βασικά. Περάσουμε για τη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από την Αλφα τηλεόραση ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.